Φίλοι μου, θα επανέλθω με ένα φαινόμενο που είναι φυσικό, αλλά έχει μέσα του κάποιες ιδιότητες μεταφυσικές. Δηλαδή, συνήθως αυτά τα φαινόμενα που μπορούμε να τα εξηγήσουμε με τους αιτιατούς νόμους και με τη λογική μας, μπορεί να τα ερμηνεύσει η επιστήμη απόλυτα, είναι φυσικά φαινόμενα. Αυτό που δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε το λέμε υπερβατικό, εάν βέβαια πιστεύουμε στην υπέρβαση όπως την εξηγήσαμε. Λοιπόν, μέσα στο φως. Αν έχετε προσέξει στις εικόνες, υπάρχει στο πρόσωπο του Αγίου ένα φωτοστέφανο, το οποίο συμβολίζει την αγιότητα. Και στο πιστεύω λέμε φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού. Λοιπόν, το φως είναι μια ιδιότητα η οποία έχει μια κατάσταση, ας πούμε, που την ξέρουμε όλοι και έχει πάρα πολλές ιδιότητες. Θα σας πω στα γρήγορα όλες τις ιδιότητες του φωτός για να φτάσω σε αυτήν που την λέμε υπερβατική και που αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη σημασία. Λοιπόν, οι ιδιότητες του φωτός είναι η πρώτον η σκέδαση. Σκέδαση είναι η ανάλυση του φωτός στα χρώματα της ήριδος. Το λέμε σκέδαση. Λοιπόν, ακτινοβολία. Ακτινοβολία είναι η εκπομπή από μια φωτεινή πηγή του φωτός, σφαιρικά βέβαια, προς όλες τις κατευθύνσεις, γιατί το φως εκπέμπεται από ένα φωτεινό σημείο, από μία πηγή φωτεινή προς όλες τις κατευθύνσεις. Τώρα, υπάρχει η πόλωση. Η πόλωση είναι κάτι που, στο οποίο επεμβαίνει ο άνθρωπος και εξαναγκάζει με μέσα επιστημονικά να κινείται το φως σε ένα επίπεδο. Ενώ έχει την τάση να κινηθεί ελεύθερα σφαιρικά, εμείς το υποχρεώνουμε να κινηθεί σε ένα επίπεδο. Αυτό λοιπόν λέγεται πόλωση. Τώρα, ανάκλαση είναι κάτι που το ξέρουμε όλοι, πως ανακλάται, πέφτει το φως σε μία επιφάνεια και μετά με την γωνία που πέφτει, με την ίδια γωνία, άμα φάμε την κάθετο, ανακλάται προς άλλη κατεύθυνση, αλλάζει κατεύθυνση πέφτοντας σε μία επιφάνεια. Τώρα, άλλη ιδιότητα είναι το μήκος κύματος. Μήκος κύματος είναι η απόσταση, ας πούμε, δεν ξέρω αν φαίνεται, η απόσταση ανάμεσα σε δύο κοιλιές. Αυτή η απόσταση. Ή ανάμεσα σε δύο όροι. Τώρα, το πλάτος κύματος είναι το ύψος που έχει. Λοιπόν, το μεν μήκος κύματος καθορίζει το χρώμα, δηλαδή το κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, δηλαδή το κάθε χρώμα έχει διαφορετικό μήκος κύματος, το πλάτος καθορίζει την ένταση που μπορεί να έχει ένα σώμα. Τώρα, θα πάμε τώρα στην περίθλαση. Η περίθλαση είναι η περίπτωση που βλέπουμε ένα είδωλο το οποίο περνάει φωτιζόμενο, που περνάει μέσα από ένα μέσον που έχει διαφορετική πυκνότητα και το βλέπουμε σαν να σπάει, γιατί αλλάζει κατεύθυνση. Δηλαδή, αν βάλουμε μία βέργα μέσα στο νερό θα τη δούμε σαν να είναι σπασμένη. Αυτό το ξέρουμε και τα πόδια μας όταν τα βάζουμε τα βλέπουμε σαν σπασμένα. Υπάρχει και μια άλλη ιδιότητα, η οποία λέγεται συμβολή. Σημαίνει ότι σε ένα σημείο εκπέμπουμε μία φωτεινή ακτίνα ενός είδους, ενός μήκους κύματος και συγχρόνως στο ίδιο σημείο μία φωτεινή ακτίνα διαφορετικού μήκους κύματος. Μέχρι εδώ τα πάμε καλά. Τώρα θα πάμε στα λέιζερ.
Είναι η μόνη λέξη η οποία δεν είναι ελληνική, διότι τα λέιζερ δεν ανακαλύφθηκαν στην Ελλάδα, ανακαλύφθηκαν νομίζω στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και προέρχεται, είναι τα αρχικά του Light Amplification of Stimulated Radiation, που σημαίνει μια ιδιότητα όπου κατά την οποία εμείς ενισχύουμε την ένταση του φωτός και το υποχρεώνουμε συγχρόνως να κινείται με ορισμένο μήκος κύματος. Τώρα, τι γίνεται? Θα πάμε τώρα στο ολόγραμμα. Τι είναι το ολόγραμμα? Το ολόγραμμα είναι ένα είδωλο το οποίο παίρνουμε από τη συμβολή δύο projector, ξέρετε ότι είναι τα projector αυτά τα οποία εκπέμπουν μια εικόνα και την προβάλλουν, και ακόμα και κινηματογραφική μηχανή όταν προβάλλει μέσα σε μια οθόνη σαν projector. Τώρα, εάν έχουμε δύο projector τα οποία όμως έχουν κάνει φωτογράφηση προηγουμένως με laser ακτινοβολία, δηλαδή με ενισχυμένη ακτινοβολία ορισμένου μήκους κύματος, και γίνει η συμβολή των δύο ειδόλων σε ένα σκοτεινό χώρο, και καλύτερα να είναι μια σκοτεινή νύχτα σε μια πλατεία σκοτεινή, έχει γίνει αυτό στη Ρωσία, παρουσιάζεται, έχουν φωτογραφίσει κάτι αιγυπτιακά τοπία και τα προβάλλανε, και φαίνεται αμέσως ένα είδωλο σαν να είναι πραγματικό. Δηλαδή βλέπεις κάτι φωτεινό, σαν να το βλέπεις, νομίζεις ότι θα το πιάσεις, ότι είναι ζωντανό. Καλά πως εδώ πέρα όμως, πού αρχίζει το μεταφυσικό φαινόμενο? Εάν πάρεις την πλάκα, τη βγάλεις από τα projector και την κόψεις, την κομματιάσεις στα δύο και ξαναπροβάλλεις, κάνεις πάλι το πείραμα, δεν θα δεις το μισό είδωλο, αλλά θα δεις ολόκληρο το είδωλο με μειωμένη ένταση. Εάν το κομματιάσεις το είδωλο πάρα πολλές φορές, 10 φορές, πάλι το ίδιο θα συμβεί. Αυτό το φαινόμενο δεν έχει εξηγηθεί απόλυτα, και μάλιστα ο Χόκινγκ το χρησιμοποιεί την ολογραμματική, γιατί λέγεται ολόγραμμα πλέον. Ολόγραμμα τι σημαίνει? Ότι η πλάκα έχει πάρει πληροφορίες για όλο το είδωλο σε κάθε σημείο. Σε κάθε σημείο της πλάκας είναι καταγεγραμμένη όλη η πληροφορία. Ο αστροφυσικός καθηγητής Μάνος Δανέζης είπε πως εμείς οι άνθρωποι είμαστε ολόγραμμα του Θεού. Μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν ολόγραμμα του Θεού. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν όλοι μαζί την ίδια στιγμή με αγνή ψυχή κάνουμε μία προσευχή, αυτό θα λειτουργήσει ολογραμματικά και ο Θεός θα μας ακούσει. Ήρθε λοιπόν η στιγμή αυτή του λοιμού να αποφασίσουμε. Όσοι δεν αγαπούν τις εικόνες, ας βλέπουν μία φωτεινή πηγή. Το ίδιο είναι, διότι το φως από μόνο του είναι κάτι θεϊκό. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο για να μην σας κουράσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.